Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ και τις τέσσερις ομάδες που βρίσκονται στο Final Four του Κυπέλλου. Ελπίζω να γίνουν δύο ανταγωνιστικά παιχνίδια και οι δύο καλύτερες ομάδες να περάσουν τον τελικό. Όσον αφορά την δική μου ομάδα, είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που βρίσκεται στο Final Four. Φέτος θα επιδιώξουμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω, έτσι ώστε να περάσουμε στον τελικό. Απέναντι μας έχουμε μια από τις καλύτερες ομάδες της Κύπρου, τον Κεραυνό. Μια ομάδα που έχει πολλές κατακτήσεις και τα τελευταία χρόνια και πρωταθλημάτων και κυπέλλων. Και σίγουρα θα είναι δύσκολο το έργο μας, αλλά θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, έτσι ώστε να καταφέρουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Θα ήθελα να καλέσω τον κόσμο της Ένωσης να έρθει στο παιχνίδι και να μας στηρίξει, έτσι ώστε να πραγματοποιήσουμε το όνειρό μας που είναι η στον τελικό. Καλησπέρα. Θα ήθελα πρώτα να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια και στις τέσσερις ομάδες που βρίσκονται στο Final Four του Κυπέλλου. Και θα ήθελα να εκ μέρους της ομάδας μου να πω ότι θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Νιώθουμε ότι μετά από δύο χρόνια συνεχής παρουσίας στο Final Four, ότι ήρθε ίσως η ώρα να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Δεν πάμε στο Final Four ξέροντας ότι παίζουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, έμπειρη και έχοντας κατακτήσει πάρα πολλούς τίτλους με κατεβασμένα τα χέρια, θα πάμε να πολεμήσουμε. Έχουμε ένα έξτρα κίνητρο, όπως είπε και ο κόουτς Λιβαδιώτης, ότι το παραλίμνη αδικείται από τη βαθμολογική του θέση. Έτσι οι παίχτες μας έχουν ένα επιπλέον κίνητρο να δείξουν ότι το που βρισκόμαστε στο πρωτάθλημα δεν είναι η πραγματικότητα. Έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα. Οι παίχτες είναι ενωμένοι και θεωρώ ότι θα έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό ημιτελικό. Το ίδιο θεωρώ και για το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών, με την Ομόνοια να κάνει την παρουσία της μετά από αρκετά χρόνια στο Final Four. Θεωρώ ότι και εκεί θα γίνει ένα πάρα πολύ καλό μάτς και ελπίζω ο κόσμος να έρθει να δει τους αγώνες, γιατί πραγματικά το θέαμα θα είναι αρκετά ψηλό. Όσο αφορά τώρα το παραλίμνη, κάνω κάλεσμα στον κόσμο μας. Ο κόσμος του παραλίμνιου έχει δείξει αρκετές φορές ότι είναι κοντά στην ομάδα του μπάσκετ. Τους θέλουμε κοντά μας για να βοηθήσουν να κάνουμε το βήμα το παραπάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.